κρυφά! Το Φάτσα Μπουκ επιστρέφει στην TV 100. Ερχόμαστε! Η μοναδική εκπομπή υπερπατημένης ευθύνης στην ελληνική τηλεόραση ξεκινά την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου με τον Κώστα Μάντζιο σε μεγάλα κέφια από την Καλαμάτα. Καλαμάτα πού θα μείνετε? Σε ένα ξενοδοχείο. Ακολουθήστε τον στις 11 το βράδυ και όπου μας βγάλει. Τι ώρα εσύ, γιατί μου πονιέρα. Τι παιδί μου, του μασάλα μασάλα. Πάμε. Τι έγινε, μας παιδιά, σοβαρά σε αυτή την πόλη. Άφηξε στην Καλαμάτα. Το έχουμε μια εβδομάδα στο Μπορμπαγάζ. Πρεμιέρα από Καλαμάτα που του βγάλαν το λάδι. Give me a second eye. I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken. Είπαμε να φύγουμε κι εμείς μέρα μεσημέρι και τελικά δεν θα προλάβουμε να φτάσουμε με τίποτα. Τι είναι αυτό? Χαμογελαστή, είναι μια πολύ ωραία κάμερα. Έλα, έλα. Αλήθεια, ναι. Πού πάτε? Πού πάτε? Έλα. Πού πάτε? Πόσο έχει, έλα. Πόσο έχει προχωρήσει η επιστήμη. Είδατε. I feel like falling down. I'll carry you home tonight. Προσγειωθήκαμε με απόλυτη ασφάλεια εδώ. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ, ήρθα ζωντανός με παιδιά. Μπράβο. Πίτερ, γυρνάς, ε. Είμαστε στην Καλαμάτα, αλλά έχετε καλοκαίρι. Τα καλύτερα μπάνια που ήταν τώρα είναι η καλύτερη θάλασσα. Έχουμε το μεταξύ άλλο ένα τσουέκ που κάνουμε βόλτα σε όλη την Καλαμάτα. Πότε θα φύγει το Γιώργο Γκαζιάν για να το πει. Η Λαλά το πάει το τσουέκ. Μα τι εδώ, δηλαδή. Σβήνια. Ναι, ναι, σβήνει για τέτοια. Πρώτη φορά το κάνω. Αλήθεια. Όχι, δεν έχω οδηγήσει για αυτό. Μόλις ο Κώστας αντιμετώπισε για πρώτη φορά είδε κατάματα την τεχνολογία. Που σβήνουν τα αυτοκίνητα στα φανάρια, ξέρετε, και αρπάζουν μετά. Ας το να σβήσει λίγο. Το μυστικό στο καλό λάδι. Ναι. Βρίσκεται στο μικροκλίμα που έχει η Μεσσηνία. Η αλήθεια είναι ότι αργήσαμε λιγάκι. Φατσαμπουκάκια μου, καλώς ήρθατε στη μοναδική εκπομπή περπατημένης ευθύνης της ελληνικής τηλεόρασης, το Φάτσαμπου. Ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και πάμε στην Καλαμάτα. Πριν φύγουμε, τσεκάρουμε το φρυφόλο άμαξο με τα καινούργια μας λογότυπα. Από την Digi Films που βάζει την υπογραφή της.
Λίγες ώρες πριν μπούμε στο αεροπλάνο της Astra Airlines και πάμε στην Καλαμάτα, πήγαμε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Εκεί συναντήσαμε τον Δημήτρη Ρούμπι με την S4 Security. Η Πελοποννησιακή Σάλπιξ πήρε σάρκα και οστά και ήμασταν κι εμείς παρόντες. Ένας νέος σύλλογος για όλους τους Πελοποννήσιους που βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα. Σιδηροκέφαλος στις καλύτερες ευχές από το Fatsabook και τώρα πείτε μας, πώς πήρε το όνομα του σύλλογος? Η ονομασία του συλλόγου, καταρχήν είναι σύλλογος απάντων των Πελοποννησίων. Ο διακριτικός του τίτλος είναι Πελοποννησιακή Σάλπιξ, εκ του Μεσσηνιακή Σάλπιξ, που ήταν η πρώτη εφημερίδα που εκδόθηκε στην Ελλάδα το 1821. Ο Δημήτρης είναι ένας πάρα πολύ καλός φίλος και στηρίζει και το Fatsabook με την S4 Security. Μέλος μπορεί να γίνει κάποιος κάνοντας μία αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως θα πρέπει να υπογράφεται, το μέλος αυτό να συστήνεται από δύο ιδρυτικά μέλη. Η διεύθυνση του συλλόγου είναι Αναγεννήσεως 52 στη Θεσσαλονίκη, στον έκτο όροφο. Προσωρινά στεγάζεται εκεί, μέχρι να δούμε πλέον μετά τη σημερινή απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που έβγαλε διοίκηση, τι θα κάνουμε και πού θα στεγαστούμε στην πορεία. Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στόχο έχουμε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση, την οποία θα την κάνουμε κάθε Μάρτιο, στις 17 Μαρτίου, ημερομηνία έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης, ώστε αυτή η αναγέννηση που έγινε του ξεσηκωμού των ημών προγόνων να γίνει και για μας αναγέννηση στις ψυχές μας και να μπορέσουμε όλοι μαζί να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο αγάπη και οτιδήποτε άλλο μπορούμε. Δεν τελειώσαμε όμως. Τι έχετε να πείτε για τον Κώστα που ετοιμάζει τις βαλίτσες του τώρα για να κατέβει στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στην Καλαμάτα? Ο αγαπημένος μου φίλος, κύριος Μάτσιος, είναι από τους ανθρώπους που αγαπώ πάρα πολύ. Θα του έλεγα λοιπόν να πάει στην Καλαμάτα με ανοιχτή την καρδιά του. Έχει πάρα πολύ καλούς ανθρώπους, φιλόξενους, να γευτεί τα τοπικά εδέσματα και να διαφημίσει και αυτός με τον τρόπο του και μέσω του καναλιού σας τις ομορφιές Πελοποννήσου, τις οποίες θα τις δουν και άλλοι συνάνθρωποι μας από διάφορα μέρη της Ελλάδος και γενικότερα του κόσμου. Η μεγάλη ιδέα είναι να κάνουμε τον Μάρτιο του 2017, 17 Μαρτίου του 2017, την πρώτη παγκόσμια συγκέντρωση Πελοποννησιακών Συλλόγων απόδημου ελληνισμού. Είναι ο μεγάλος στόχος, η μεγάλη ιδέα. Όλοι μαζί, οι Πελοποννήσιοι όλου του κόσμου, να έρθουμε εδώ στην ωραία πόλη σας, στη Θεσσαλονίκη, πόλη μας, γιατί και εγώ είμαι εδώ 31 χρόνια, και να διασκεδάσουμε την ψυχή μας. Θα ακούσω πιστά τις οδηγίες που μου έδωσε ο Δημήτρης. Μπαίνω στο Φρυφολάμαξο και φεύγω κατευθείαν για το αεροδρόμιο Μακεδονία. Εκεί μας περιμένει η Astra Airlines και σε περίπου μία ώρα και κάτι λεπτά βρισκόμαστε στην Καλαμάτα.
γίνεται. Πόσο ωραία περνάμε στα ταξίδια, γιατί λένε ότι περνάμε κάτι κορίτσια εδώ πέρα, λένε περνάμε κάτι. Περνάτε τέλεια. Δείτε λίγο τι κουβαλάμε, τι βρήκα μας. Θα έρθεις μαζί μας να μας βοηθήσεις. Τι θα θέλατε. Θα θέλαμε μια εξυπηρέτηση, αλλά δεν ξέρω τι είναι πιχτό να γίνει. Να βάλεις κανένα χεράκι να το κουβαλήσουμε. Έχομαι. Είσαι πολύ καλή. Δείτε λοιπόν ότι η Astra Airlines, η οποία θα μας πάει κατευθείαν στην Καλαμάτα, βάζει χεράκι και στις αποσκευές μας. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φεύγουμε. Φιλιά πολλά. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Είναι πίσω. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τώρα γεύσεις. Να πάρουμε τσουρέκι μαύρο ή άσπρο. Μαύρο ή άσπρο, πείτε ρε. Μαύρο ή άσπρο. Μαύρο. Τελικά πήραμε και τα δύο τσουρέκια. Δεν πήγαμε με άδεια χέρια στην Καλαμάτα. Πόσα τσουρέκια φεύγουν την ημέρα. Ξέρετε που πάνε αυτά. Σε δύο τρελά αγόρια. Θα γίνει χαμός. Καλαμάτα. Περάσαμε τον έλεγχο και μπαίνουμε στο αεροσκάφος της Astra Airlines. Κόλπο γρόσο. Τι θα κάνουμε τώρα με τα τσουρέκια. Θα βάλουμε το καθένα σε εξωγορτή σαγούλα. Ωραία. Ένα άσπρο και ένα μαύρο. Και είδες ότι οριακά, δεν είδες να πας λίγο τουαλέτα τώρα. Εντάξει, λίγο την χρειάζομαι, αλλά θα κρατηθώ. Τι ωραία. Μπορεί να φύγουμε. Μετά από τόσα ταξίδια, στο αεροδρόμιο Μακεδονία, έχουμε πραγματικά πολλούς και καλούς φίλους. Πώς πέρασε η Μύκονο? Άντε να πείτε. Λοιπόν, καινούργιο το σκάφος της Astra Airlines. Σε πόση ώρα θα έρθουμε? Σε μία ώρα. Θα μας πει τώρα ο πιλότος για να μην σας πω. Αν έχει τροφές ή όχι. Εν τω μεταξύ είναι πρώτη φορά που ταξιδεύουμε με αυτό το αεροπλάνο. Καλό ταξίδι. An hour estimated flight time to the airport will be 1 hour. In case of an emergency, luminous markings along the aisle will show you the way to the exits, which are. Εγκαταλείπεται το αεροσκάφος. Μπορείτε να συμπληρώσετε έδαφος όντας μέσα στους σωλήνες. Καθόμασταν αναπαυτικά και απολαμβάνουμε την πτήση. Μία πτήση διάρκειας 1 ώρα και 20 λεπτά. Ο καιρός αλλάζει όσο κατεβαίνουμε στη Νότια Ελλάδα. Άφηξη στην Καλαμάτα. Φτάσαμε στην Καλαμάτα. Ψάχνουμε να βρούμε το μαντήρι το καλαμαθιανό. Ελπίζω να το βρείτε. Και λίγο λαδάκι. Να είσαι καλά, είσαι η φίλη μας, η Ελευθερία. Η Ελευθερία. Πού θα κάνει like, Facebook, Κώστας Μάτιος. Όπως θα κάνετε και εσείς για να παρακολουθείτε τα social media. Χαρήκα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλά να περάσουμε. Φτάσαμε στο κατοικόρο Λιμένα, Καλαμάτας, Κάπτεν Βασίλης Κωνσταντό. Ποιος ήτανε? Κάποιος δεν ήτανε. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Ήρθαμε το Λέτζε. Καλοκαίρι έχω να σας πω στην Καλαμάτα. Ντυθήκατε λες και θα πάμε στην Σιβηρία. Έχω ένα θέμα με τον περατέρ. Ερωτεύτηκε. Και τραβάει όπου να είναι. Καλά είστε? Καλά εσείς. Και εκεί μας περίμενε το αυτοκίνητο μαζί με τον οδηγό. Κώστας. Βασίλης, περίμενε. Ναι. Λοιπόν, εμείς ήρθαμε με το Φάτσαμπουκ, ο Βασίλης ήρθε με το... Με το Union. Τέλεια. Λοιπόν, τι αυτοκίνητο θα μας δώσετε? Καταπληκτικό, ανεπανάληπτο. Είναι έκπληξη έξω. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί μπήκαμε κατευθείαν στο αεροπλάνο και δεν προλάβαμε να πάμε στο Cheese Club. Η Καλαμάτα, παλαιότερα Καλάμε, είναι πόλη της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, πρωτεύουσα του νομού Μεσσηνίας και λιμάνι της νότιας Ηπειρωτικής Ελλάδας. Η Καλαμάτα έχει πληθυσμό 54.100 κατοίκους
ενώ ο Δήμος Καλαμάτας έχει πληθυσμό 69.849 κατοίκους, παρακαλώ. Πολλά είναι ο περατέρ, Βασίλη. Πολλά. Δεν μου λες ποιος ήταν ο Κωνσταντακόπουλος. Λοιπόν, ο κ. Κωνσταντακόπουλος, αείμνηστος πλέον. Ναι. Ο Βασίλης Καπετάνιος. Ναι. Ιδρυτής του Κώστα Ναβαρίνο. Α. Και πολλών άλλων καλών πραγμάτων στη Μεσσηνία. Α, πολύ ωραίο. Μπράβο μας. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, δείτε το λίγο πώς είναι το αυτοκίνητο, όπως το παίρνουμε. Και θα δείτε μετά πώς το αφήνουμε. Έτσι, απλά πράγματα. Ήδη θα γυρίσει, πιστεύω, ε! Ναι, ναι. Βεβαίως. Τι εταιρεία είστε? Auto Union. Auto Union, την οποία την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η εταιρεία Auto Union στην Καλαμάτα μας εξυπηρέτησε με το Stace of Vagor που μας έδωσε. Ένα εκπληκτικό αυτοκίνητο. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όταν πηγαίνετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, σε όλες τις πόλεις υπάρχει αυτό το συμβόλαιο το οποίο γίνεται για να είστε κατοχυρωμένοι. Γεια σας. Μπορείτε να μου πείτε πού ακριβώς είναι το ξενοδοχείο? Ωραίο, ε. Άντε πάλι. Καλό είναι. Ρε Λαλά, θα μιλάς κιόλας, δεν σε έχουμε εδώ πέρα μέσα για να είσαι έτσι. Ξεκινάμε και πάμε στην Καλαμάτα. Ναι, δεν μας είπε πώς πιάνει μπρος. Μήπως να ρωτήσει παίκτη. Όχι, ρε φόλα. Εντάξει, ρε φίλε. Τεχνολογία, ρε φίλε. Πού να ξέρω με τα Audi που κυκλοφορώ. Με τα. Τι, εσύ έχεις τα αυτόματα. Λοιπόν. Φεύγουμε. Παίρνουμε το αυτοκίνητο και σε 5 λεπτά φτάνουμε στο κέντρο της Καλαμάτας. Η πόλη είναι χτισμένη στους πρόποδες του όρου Καλάθι, παρυφή του Ταϊγέτου, στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου. Απέχει περίπου 223 χιλιόμετρα από την Αθήνα και 215 χιλιόμετρα από την Πάτρα. Ενώ από τη Θεσσαλονίκη, 715 χιλιόμετρα. Με ένα σπασμένο και εδώ την παραγωγή είμαστε. Έχει μεσογειακό κλίμα, με ζεστά καλοκαίρια και ήπιο χειμώνα. Έλα Κωστή! Φτάσαμε, φτάσαμε! Τώρα είμαστε στο αεροδρόμιο, θα πάμε να αφήσουμε τα πράγματα στο ξενοδοχείο. Ο Κώστας Ξηρογιάννης είναι ο άνθρωπος που μας βοήθησε πάρα πολύ για να πραγματοποιηθεί το Fatsa Book στην Καλαμάτα. Φτάσαμε στο ξενοδοχείο, στο Hotel Nevada. Ήρθαμε για να μείνουμε εδώ ένα βράδυ και να μας αρέσει να μείνουμε και άλλο δεύτερο. Αλλά το τρίτο θα φύγουμε. Α, ωραία. Το δίκλινο. Το δίκλινο είναι στο δεύτερο. Ωραία. Και το μονόκλινο. Στο πρώτο. Και αυτό είναι το μονόκλινο. Ανάποδο. Αυτό είναι το μονόκλινο. Το μονόκλινο, όχι. Το δίκλινο. Περιμένετε λίγο, έχουμε παιδευτεί. Ποιο έδωσα τώρα. Αποφασίστε ποιο είναι το μονόκλινο. Αυτό είναι το μονόκλινο. Όχι. Αυτό είναι το μονόκλινο. Αυτό που είναι στο δεύτερο είναι το μονόκλινο. Αυτό είναι το μονόκλινο. Αυτό είναι το μονόκλινο. Αυτό είναι το δίκλινο. Αυτό είναι το μονόκλινο. Οκ. Δεν μου λέτε, έχετε το TV. Αφήνουμε τα πράγματα και πάμε κατευθείαν στο κέντρο της Καλαμάτας. Μας έκανε τρομερή εντύπωση, Παρασκευή βράδυ, που όλη η νεολαία της πόλης είναι έξω. Το έχουν κάτι σαν έθιμο, κάθε Παρασκευή βράδυ να βρίσκονται σε αυτήν εδώ την πλατεία. Και μόνο την Παρασκευή. Συναντούμε τον Κώστα χωρίς να το ξέρει. Φατσαπουκάκια, είμαστε στην Καλαμάτα και πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Στράβελ. Εκεί είσαι αγωμένη. Έλα, ανοιχτή η πόρτα για καθαρά τηλεοπτικούς λόγους. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο Κώστας, η αλήθεια είναι. Οπότε πάμε να συναντήσουμε
Δεν έχει λιώσει το τσουρέκι. Έχουμε βγάλει την απόδειξη, εντάξει. Ε, θα μιλάτε. Την έχω πάρει εγώ. Έτσι, μπράβο. Άνοιξε με φόλα. Μπράβο. Πάμε. Από εδώ. Καλησπέρα. Όχι ρε φίλε, θα πάω πλάκα. Ο τέτοιος είναι. Είναι και ο χρυκός από πίσω στο Sports Security. Τι γίνεται, γεια σας, εγώ είμαι ο Κώστας. Ο κύριος Ιρογιάννης. Να είστε καλά. Βρισκόμαστε στο κέντρο της Καλαμάτας, Βασιλέως Γεωργίου 15, καθίστε κάτω. Πώς ο Κώστας μας λέει για τους ανθρώπους που βοήθησαν το Φάτσαμπουκ να έρθει στην Καλαμάτα, εμείς ανυπομονούσαμε να βγούμε έξω. Το βράδυ στην Καλαμάτα είναι πραγματικά μαγευτικό. Σας έχουμε ετοιμάσει πέραν της... των καταλυμάτων που σας έχουμε ετοιμάσει, τα οποία είναι με τον συνάδελφο τον Βασίλη, τον Κουτσαϊμάνη και τον Νεβάδα. Έτσι. Λοιπόν, θα έχετε ουσιαστικά τα γεύματά σας στο Fish and Pasta του Μιχάλη του Κανά. Θα το θυμίσουμε σε πολύ πολύ λίγο, γιατί με το που ήρθαμε στην Καλαμάτα δεν ξέρω μια πίνα μας έπιασε, δεν μας έπιασε παιδιά, όλο το συνεργείο. Λοιπόν, θα έχουμε ουσιαστικά πέραν αυτού να αναφέρουμε και για τα αυτοκίνητα τα οποία μας βοήθησε ο φίλος ο Κασιμιώτης με την Auto Union από την Πύλο. Έτσι, μπράβο. Εκπληκτικό αυτοκίνητο έχω να σας πω. Και εκεί που ήταν όλα έτοιμα να βγούμε στην Καλαμάτα, συνειδητοποιούμε ότι ξεχάσαμε το τάμπλετ στη Θεσσαλονίκη. Ένα βασικό gadget για τις ανάγκες στον γυρισμό του Φάτσαμπουκ. Πάμε να επισκεφθούμε τον κύριο οικονόμου, ναι, όπου είναι ιδιοκτήτης σε δύο καταστήματα της Vodafone, για να σας παραδώσει ένα τάμπλετ να σας βοηθήσει στο δύσκολο εγχείρημα που έχετε αναλάβει για τον ομό Μεσσίνη. Αυτό είναι. Σερέα, τι κάνεις? Η Σερέα καλά. Γιατί δεν το παντρεύεσαι? Εκείνη τη στιγμή βρέθηκε λύση. Ο Κώστας μας παίρνει και πάμε στα παιδιά που βρίσκονται δίπλα στην πλατεία της Καλαμάτας, σε κέντρο κινητής τηλεφωνίας. Όλα περπατιούνται εδώ. Ο δρόμος αυτός ποιος πώς είναι? Είναι Βασιλέως Γεωργίου μέχρι τα Φανάρια και η προέκταση του λέγεται Φρατζή. Η φιλοξενία των κατοίκων είναι πραγματικά απερίγραπτη. Μου έταξες και κάτι άλλο, Ναι. Τώρα που δεν μας ακούει σε ρεά. Θα σου βρω νύφη. Θα μου βρει και νύφη, παιδιά, θα μου βρει νύφη. Μπράβο, 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 yes! Ναι, θα τα καταφέρουμε. Πώς την είπες, τρυπούσα? Πρικούσα. Και τρυπούσα, να δεν μας καλά, βέβαια. Η φιλοξενία των κατοίκων της Καλαμάτας μας αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή. Βγήκαμε έξω, τρέξαμε, πήγαμε σε ένα κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Καλαμάτας και μας εξυπηρέτησαν την ίδια στιγμή. Έμαθα ότι θα μας βοηθήσετε σε μια δύσκολη στιγμή. Γιατί είναι η προσπάθεια που κάνετε για την ανάδειξη της περιοχής είναι αξιόλογη και όλοι πρέπει να είμαστε αρρωγείς σε αυτή την προσπάθεια. Και εσείς πού ακριβώς βρισκόμαστε τώρα? Στο κέντρο της Καλαμάτας, στο κεντρικό κατάστημα της Vodafone. Ευχαριστούμε λοιπόν την... Τη Vodafone. Έτσι, μπράβο. Τετραπίνο παρακαλώ, για να μπορέσουμε να το ρυθμίσουμε καλό. Εδώ θα δούμε. Έχει ίντερνετ. Vodafone Smart Hub 4. Τετραπίνο, 1,2. Ναι. Για να δω. Αυτό εδώ, Για ξεκινά το. Και όση ώρα μας ρύθμιζαν το τάμπλετ με τα παιδιά, ρίξαμε και ένα χορό. Μαντήλι Καλαματιανό. Καταλάβετε λίγο πώς χαιρόμαστε όταν βρίσκουμε λύσεις. Στην παραγωγή που λέγεται Φάτσα μου. Λοιπόν, Καλαμάτα! Πες μου τι να κάνω το βράδυ για να περάσω καλά, γιατί δεν γίνεται. Είστε στην Καλαμάτα και θέλω να το ζήσω. Ωραία, θα βγεις από εδώ. Εδώ απέναντι. Όχι, εδώ απέναντι. Πού θα πάω? Στο ιστορικό κέντρο θα πας. Στο ιστορικό κέντρο θα πάω. Για να το ξέρεις και εσύ που ρωτάς, πού θα πάω? Στο ιστορικό κέντρο. Μπράβο. Με ποια τα έχεις? Με τη Μαρία. Καλό. Πολύ καλό. Όχι. Ευτυχώς. Η Μαρία. Συνάδελφος. Η συνάδελφος. Η Ειρήνη. Τι λες τη Μαρία τώρα που μας βλέπει μέσα?
Τώρα. Το βράδυ θα περάσουν πολύ ωραία. Γρήγορα χαιρετισμού στη Θεσσαλονίκη τώρα που μας βλέπουν. Γεια σας. Και τι τους λες για να έρθουν στην Καλαμάτα. Ένα καλό λόγο θέλω, ένα καλό λόγο. Εμάς, εδώ. Εδώ τα παιδιά, ρε, να βγούμε μια αναμνηστική. Κάντε παιδιά μια αναμνηστική φωτογραφία. Τα παιδιά είναι εξυπηρετικότατα, τα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φεύγω και πάω κατευθείαν τώρα που μου φτιάξατε το ταμπλετάκι, το οποίο είναι φοβερό και τρομερό και θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες των γυρισμάτων του Fatsabook. Πάω για φαγητό. Ξέρετε. Πάω για φαγητό στον φίλο μου. Το Μιχάλη τον Κανά. Εν πάστα. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε και τα λέμε σε λίγο, έτσι. Μαρινά. Όχι αυτή που ξέρεις. Μαρίνα λέμε, Καλαμάτας. Πήγαμε. Everything around us darker than the dead of night. You crash into him just to feel something. Πεινάσαμε και πάμε κατευθείαν στο Μιχάλη Κανά, σε ένα εκπληκτικό μαγαζί στο καλύτερο ίσως σημείο της Καλαμάτας, στη Μαρίνα. Λοιπόν, πρώτη νύχτα στην Καλαμάτα. Κάτσε από εδώ τα γύρω τώρα που με πήρε. Καλά, δεν μπορείς να σε χωρίς από την που σου πας. Χωράει από εκεί. Όχι. Φίλε, μόλις ήρθαμε. Καλό σας βρήκαμε. You have to be surrounded in beauty, 'cause everything outside is so dark. No, it just might come and get through to you. And I hate the floor, but I ask for more. So many little pieces. Έλα ρε Μιχάλη που έκανα 800 χιλιόμετρα για να σε γνωρίσω, τι κάνεις? Τι μου κάνεις? Κώστας, έλα να σε βρίσω. Κώστα μου, να είσαι καλά ρε, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά εδώ που έχετε. Μιχάλης Κανάς, πρέπει να πας. Απλά πράγματα σας λέω. Ήταν η ποιητής παλιά, κατάλαβες. Είναι ωραία. Και τώρα αυτοσχεδιάζει και λέει τι κάνετε, αλλά είναι πάρα πολύ καλός. Πού βρισκόμαστε? Καλώς σας βρήκαμε. Πού βρισκόμαστε? Στη Μαρίνα. Ναι. Και μέσα στην Καλαμάτα, Μπασέλη. Σε ένα φοβερό σημείο. Λοιπόν, πάμε να δούμε μέσα. Πάμε κατευθείαν του, παιδιά, να δούμε τι γίνεται στην κουζίνα. Γιατί τα βλέπεις τα παλικάρια από πίσω? Εδώ μιλάμε ότι έχουν να φάνε από την γιορτή του κρασιού που είχαμε πάει στην Δέρμπη. Είδατε σε κατρό εδώ. Θα σας γιατρέψω, περίμενε εδώ. Για να δούμε τι ωραίο μαγαζί είναι αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι ο Μιχάλης Κανάς μας γιατρέψε. Να μείνετε ήσυχοι, ξεκινάω. Ξεκινήστε. Εμείς πάμε έξω και σας περιμένουμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγάπη για σας. Δώστε, γιατί το φαγητό μεταφέρει ενέργεια, έτσι δεν είναι? Θέλω όλη την αγάπη σας πάνω στο πιάτο. Και να του πείτε και κάτι. Να μην με παχύνει άλλο. Μια χαρά, έχουμε περιθώρια πολλά από την πλευρά. Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιχάλης Κανάς, πρέπει να πας μαζί με την κυρία Κανά. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ την κυρία Κανά από πίσω. Να την καλοπιάσουμε να μαγειρέψει καλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος σε ένα εκπληκτικό μαγαζί στο καλύτερο ίσως σημείο της Καλαμάτας. Μία εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της, είναι δυνατόν να μην έχει μαγειρική? Έτσι κι εμείς, τι καλό μας έχεις φέρει? Να ξεκινήσουμε καταρχήν από τα ορεκτικά, έτσι. Έχω εδώ στα χέρια μου, στα πολύ ωραία στιβαρά μου μπράτσα, τι είναι? Λοιπόν, αυτό είναι μελιτζάνες, ναι, που είναι ψημένες στο φούρνο με σάλτσα από φρέσκια ντοματούλα και τυρί μοτσαρέλα. Μοτσαρέλα. Σε πύλινα ωραία ψημένο στο φούρνο μας. Άψογα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και πάω λοιπόν δίπλα, τα οποία είναι τα εκπληκτικά. Μανιτάρια. Μια ποικιλία από μανιτάρια, ναι, που είναι πορτομπέλο, σαμπινιόν, είναι πλευρό του. Και πολύ γίνονται στη σχάρα με μια πολύ ωραία σόσα από βαλσάμικο και μέλι. Βάζεις την υπογραφή σου, ε? Βέβαια, σε όλα. Μπράβο. Μιχάλη. M. Και εσύ, και εσύ. Εντάξει, ο Μιχάλης, παιδιά, ο Μιχάλης. Εγώ βάζω τους τόνους. Τέλεια. Λοιπόν, πατάτε, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, βεβαίως, βεβαίως. Εμείς έχουμε την Ευρωκοπή εκεί πάνω, εσείς εδώ κάτω έχετε... Εμείς εδώ κοντά... Τα ηγέτα.
Όπου θα ανέβουμε στον Ταΐ και το έτσι, πηδήξουμε με το παραπέντε που θα μας ετοιμάσει εδώ. Βέβαια, βέβαια. Ναι. Σημαντικό αυτό για την πατάτα. Τέλεια. Λοιπόν, σαλατούλα η οποία είναι φοβερή και το μεριδί, γιατί είναι βράδυ 12 η ώρα τα μεσάνυχτα. Για να ξέρετε τι τραβάμε για τα γυρίσματα. Λοιπόν, αυτή είναι σαλάτα ρόκα με ψιλοκομμένα ψητά μανιτάρια, ντοματούλα και φλίδες παρμεζάνας. Απίστευτη. Και πάμε λοιπόν, Μιχάλη, θέλω να με προετοιμάσει ψυχολογικά για την πιατάρα που μου βγάλατε. Στο κυρίως. Εδώ είναι. Ναι, βέβαια. Λοιπόν. Είναι τηγανιά, επειδή το σερβίρ μου την κάνει. Ακούστε τώρα, λέει τηγανιά. Και εμείς οι πυρώτες το πείσουμε τι είναι κοντοσούβλη. Έτσι, ναι, ναι. Διάφορα σουβλάκια μέσα, λουκάρικα, χωριά και τέτοια. Ή χοιρινό με κρασά, το ξέρεις έτσι λένε και τηγανιά. Εδώ όμως είναι θαλασσινά, δηλαδή γαρίδες, μύδια, χιβάδες με σπαγκέτι. Και όλα αυτά τα βάζουμε σε ένα τηγάνι και αυτό το λέμε τηγανιά. Και πώς γίνεται, Μαρία, το μυστικό της επιτυχίας για να πετύχει μια τέτοια τηγανιά. Να μαγειρεύεις με αγάπη. Με αγάπη. Βάζεις ενέργεια έτσι και τώρα έχουμε μέσα στη συγκεκριμένη τηγανιά. Λοιπόν, είναι καταρχήν να διορθώσω, είναι λιγκουίνι, δεν είναι σπαγκέτι. Και είναι γαρίδες, γυαλιστερές, μύδια, αχιβάδες, ψιλοκομμένη σουπιά, φρέσκια ντοματούλα. Αυτά. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα. Ναι. Δεν μπορούμε να το πούμε ένα μυστικό συστατικό, ναι, ένα touch τελευταίο που βάζουμε. Δεν το λέμε όμως, θα δείτε εδώ στην Καλαμάτα, είμαστε ακριβώς πού, σε ποιο σημείο. Στο η Μαρίνα της Καλαμάτα, στο εστιατόριο Fish and Pasta Κανάς. Και θα πείτε, ερχόμαστε από Θεσσαλονίκη και θέλουμε να μάθουμε το μυστικό. Έτσι, για να σας βγάλουν αυτή την τηγανιά, τα λόγια είναι περιτά, ήρθε η ώρα να κάνουμε το λεγόμενο test food. Πάμε λοιπόν, παιδιά, όλοι στην υγεία μας, καλώς ήρθαμε. Στην Καλαμάτα. Εισηγείαν, γεια σας κορίτσια. Να φάμε, να πιούμε, γιατί αύριο πρωί αύριο έχουμε να κάνουμε κρουαζιέρα, έτσι. Και πώς λέγεται εδώ η θάλασσα, ποια θάλασσα είναι αυτή? Ο Μεσσηνιακός Κόλπος. Θα το δείτε αύριο το πρωί. Τώρα αφήστε μας να φάμε λίγο, κάντε καμιά βόλτα εσείς στην Μεσσηνία ή μάλλον στην Καλαμάτα. Στην υγεία σας. Την πρώτη βραδιά την περάσαμε κάπως έτσι. Κοιμηθήκαμε ελάχιστες ώρες και δώσαμε ραντεβού στις 5 η ώρα τα ξημερώματα για να φύγουμε και να κάνουμε μία κρουαζιέρα στον Μεσσηνιακό Κόλπο. Και πάμε 7 η ώρα το πρωί για να καταλάβετε τι κλειδά, τι παραγωγάρα είμαστε, να πάρουμε το σκάφος να κάνουμε μια βόλτα στο Μεσσηνιακό Κόλπο. Good morning, you... Και όση ώρα ο Πέτρος ετοίμαζε το σκάφος, εμείς πήραμε το πρωινό μας. Mine was wonderful with you by my side. When I opened my eyes. Συναντήσαμε πολλούς καλαματιανούς που ξυπνάνε πρωί-πρωί για να περπατήσουν και να τρέξουν. Η Καλαμάτα σιγά-σιγά ξυπνάει. Δεν μου λέτε τι ώρα ξυπνάτε εδώ στην Καλαμάτα? 6 και 10. 6 και μισή, 6 και μισή με 7 τόσο, 7 με 8 μπάνιο. Λοιπόν, καφεδάκι μετά. Στην Καλαμάτα έρχεσαι 6 με 6 και μισή περπάτημα. Τελείωσε το περπάτημα, απολαμβάνουμε το καφεδάκι μας. Και τι ώρα θα πάτε για ύπνο? Τι ύπνο, ο ύπνος έχει τελειώσει. Τελείωσε έτσι. Εδώ και 15 χρόνια αυτό το πράγμα. Και πώς το έχεις αυτό εδώ και 15 χρόνια? Έπρεπε να χάσουμε βάρος. Τώρα όμως πάμε μέσα για να δούμε τον... Να δούμε το... Βεβαίως, το Μεσσηνιακό Κόλπο. Από μέσα παρακαλώ. Μπαίνουμε στο σκάφος και πάμε στο Μεσσηνιακό Κόλπο. Ο καιρός είναι εκπληκτικό. Η ώρα είναι 8 και 20 πρωί. Είμαστε στην Καλαμάτα και μας λέει ο Πίτερ, ρε παιδιά, τι να φάτε πρωινό, βρε γατάκια. Εδώ κοιτάξτε τι μας έχει ετοιμάσει μέσα στο σκάφος. Η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, Βεβαίως. Και είπες έτσι να τσιμπήσουμε κάτι. Κοίταξε, αδερφέ, μια και δηλώσατε βορειοελαδίτες, είπαμε να σας φιλέψουμε κάτι ντόπιο. Ναι. Αυτά δεν πρόκειται να τα βρείτε. Ξέρουμε ότι έχετε υπέροχα γλυκά. Ναι. Καλύτερα από τα δικά μας. Ξέρουμε ότι έχετε ωραία κουλούρια, αλλά δεν έχετε δίπλες. Το πλήρωμα μας είχε στα όπα-όπα. Και είπαμε πάλι να τσιμπήσουμε κάτι. Oh,
δείτε παρακαλώ πού ακριβώς βρισκόμαστε. Εμείς ξεκινάμε να φάμε ένα πρωινό εδώ με τον Κωστή. Την άψη τη ΣΕΡΕΑ. Όχι. Λοιπόν, για κάτσε λίγο. Για να... λοιπόν, πάρτε ένα κομματάκι εσείς τώρα σαν συνεργείο που είστε. Καλά, εντάξει, ναι, φοβερό. Πάμε. Ναι. Το καλύτερο πρωινό μακράν. Ο Μεσσηνιακός κόλπος είναι ένας από τους δύο μεγάλους κόλπους που σχηματίζονται στη νότια ακτογραμμή της Πελοποννήσου. Σχηματίζεται ανάμεσα στη Χερσόνησο της Μεσσηνίας και την Χερσόνησο του Ταΐγετου. Μάνι. Και ορίζεται μεταξύ των ακροτηρίων Τάιναρο και Ακρίτας. Μην ξεχνάτε ότι η Καλαμάτα φημίζεται για τα σίκα της και το καλό λάδι. Και το σίκο της Καλαμάτας, εδώ μας βοηθάει ο Κώστας, και το παστέλι, είναι σίκο παραδοσιακό. Και παστέλι, είναι παραδοσιακά. Έτσι, είναι παραδοσιακό και έχουμε την βοηθό μας, την φίλη μας, την... Είναι σύζυγός μου, Ίνα. Α, Ίνα, γεια σου Ίνα. Είναι και άντμιρα, είναι από όλα. Είναι αλλά είναι και Admiral. Είναι, κοιτάξτε ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Την Skipper. Την ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα, Peter, πού πάμε? Για να έχουμε καλό ερώτημα, γιατί εμείς ξυπνήσαμε, δεν καταλάβαμε πού πάμε. Φύγαμε από την Καλαμάτα. Ναι, φύγαμε από την Καλαμάτα. Κάτσε, πείτε, τώρα είχαμε πει στην Καλαμάτα. Έχουμε ξεκινήσει και παραπλέουμε τις ακτές της Μάνης. Η Μάνη ξεκινάει λίγο έξω από την Καλαμάτα. Εδώ είναι το τουριστικό μέρος, τα θέρετρα της Καλαμάτας, Βέργα, Μικρά Μαντίνια, Κρογιάλι, Παλιόχωρα, Κυτριές κτλ. Φτωχικά βλέπω εδώ, φτωχικά. Όλοι οι φτωχούλιδες περιοχισμένοι εδώ. Εδώ πεινάνε όλοι. Λίγο πέρα περάσαμε του κύριου Καρέλια της Βίλες μου. Μάλιστα. Λοιπόν, κατευθυνόμαστε προς το τελευταία μοναχική ερημική παραλία εδώ του κόλπου, μόνο με σκάφος μπορούμε να πάμε εκεί. Και σε ένα πολύ γραφικό ψαροχώρι στις Κυτρίες, ιστορικό ψαροχώρι, εκεί ήταν η έδρα των Μαυρομιχαλαίων κατά την Επανάσταση. Α, μάλιστα. Και το παλιό λιμάνι της Καλαμάτας. Ρε παιδιά, περνάμε μπροστά το πατρικό μου. Αυτό ο πατέρας μου. Αυτό το μεγάλο είναι εκεί. Μεγάλο, αν δεις τι έχουμε στη Θεσσαλονίκη, αυτό το χτίσαμε έτσι για να ερχόμαστε. Τελικά η θάλασσα πραγματικά σου ανοίγει την όρεξη. Ήμασταν μια ευχάριστη παρέα και κάναμε κρουαζιέρα στο Μεσσηνιακό κόλπο. Κάτι το οποίο σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Παρέα με τον Πίτερ. Να τον βρείτε και να του το πείτε. Στις ακτές του είναι χτισμένοι πολλοί οικισμοί που γνωρίζουν ανάπτυξη σήμερα ή γνώριζαν κατά το παρελθόν. Η μεγαλύτερη πόλη στις ακτές του κόλπου είναι η Καλαμάτα, που βρίσκεται στο βάθος του κόλπου. Άλλοι σημαντικοί οικισμοί στις ακτές του είναι η Κορώνη. Αλήθεια, πώς βγήκε η φράση «Ο μπάρμπας από την Κορώνη»? Η ποικιλία της ελιάς, η Κοροναίη και ελιά, είναι από την Κορώνη, από το χωριό μου. Μπάρμπας από την Κορώνη που λέει, το χωριό σου αυτό που λέτε. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Είναι χωριό η Κορώνη, έτσι, είναι εδώ. Ναι, είναι το χωριό απέναντι στον Κάβο, Κάστρο. Παλιά ενετική απικία. Η Κορώνη, όπως και η Μεθόνη και η Μονεμβάσια, ήταν τουριστικά κάστρα. Διοικητικό κέντρο, εκεί που μαζεύονταν οι φόροι πριν προωθηθούν στη Βενετία κτλ. Ήταν η Κορώνη. Δηλαδή το administration κέντρο ήταν η Κορώνη. Και φυσικά όλος ο πλούτος μαζευόταν εκεί. Όταν θέλανε να πούνε ότι λέγοντας έχω μπάρμπα στην Κορώνη, εννοούσαν ότι έχω την οικονομική και πολιτική επιρροή να επηρεάζω καταστάσεις. Αυτό σημαίνει. Έτσι προέκυψε λοιπόν και πάμε τώρα. Εμείς δεν έχουμε μπάρμπα την Κορώνη, αλλά έχουμε κολλητό που έχει μπάρμπα την Κορώνη. Οπότε είμαστε μια χαρά. Όχι, εγώ έχω δύο. Έχεις δύο μπάρμπα την Κορώνη. Τρεις μπάρμπα την Κορώνη. Έχουμε πιάσει τη Champions League εδώ. Ένα ξέχαστο πρωινό στο Μεσσηνιακό κόλπο. Γιατί έχετε καλή ελιά λοιπόν και καλό σίκο? Αφενός μεν η ποικιλία, ναι. Αφετέρου οι κλιματολογικές συνθήκες του ελαιολάδου. Έχετε μυστικά της δηλαδή τελικά, Απόλυτα, βέβαια. Και το σίκο? Το σίκο δεν πώς είμαι... Πόσα να φάει? Πόσα σίκα μπορεί να φάει αυτός εδώ? Όσα θέλει.
Δεν το βλέπεις έτσι, είναι πολύ, με τις οικίες έχει μια σχέση. Πολύ καλή. Δεν ξέρω το αποτέλεσμα μετά. Το βλέπεις το αποτέλεσμα. Κατάλαβα. Εγώ λέω να πάω να δοκιμάσω ένα σιγκαλάκι τώρα μέχρι να φτάσουμε και έτοιμος είμαι να κάνω μια βουτιά. Κολυμπάνεται έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ίνα. Είσαι πάρα πολύ καλή. Το γλυκό ήταν καλό. Ε, ναι ή όχι. Yeah. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Τέλειο, λοιπόν, θα πάμε και σικαλάκι και παστελάκι και θα βουτήξουμε μέσα στην θάλασσα. Φύγαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πίτερ και το πλήρωμά του για τη μοναδική εμπειρία. Sailing. Είμαστε η Μεσσηνία Sailing από την Καλαμάτα και τη Μεσσηνία. Επιστρέφουμε σιγά σιγά στην Καλαμάτα. Και ήρθε η ώρα να κάνουμε βόλτα σε αυτήν εδώ την πόλη. Πού να είναι. Αλλά δεν είναι λίγο, διακριτικά. Είναι διακριτικό. Μας έχουν κλείσει. Με το που πατήσαμε το πόδι μας στη στεριά, στην Καλαμάτα, πάμε να βρούμε έναν πολύ καλό μου φίλο. Το Τάκη Γεωργακά. Ένας αθέατος ήρωας για το σημερινό επεισόδιο. Ενώ την ίδια στιγμή, στην κορυφή του Ταΐγετου, με περιμένει ο Νάσος για να κάνω παραπέντε. Σήμερα όμως, δεν προλαβαίνουμε να σας δείξουμε τι έγινε στο παραπέντε και γενικότερα στην Καλαμάτα. Θα τα πούμε σε μία εβδομάδα από τώρα. Ξεκινάμε ρε. Ή τώρα ή ποτέ. Φύγαμε! Yeah! Yeah! Ο Κώστας πετάει με την πτήση 345 της Air Bahrain. Ναι! Very lucky passenger. Μπαλούντζάκια, δεν τα έξω να μπαλούντζάκια. Τι ωραία που είναι, τι ωραία που είναι, μπράβο. Όσοι μας παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή, εμείς είμαστε περίπου στα 2.500 πόδια αυτή τη στιγμή από την επιφάνεια της θάλασσας. Ζήστε το, κάντε το, εκτονωθείτε με απόλυτη ασφάλεια αρκεί να το σέβεστε, δεν είναι Θανάση. Όλα αυτά είπαμε θα τα δείτε στο επόμενο επεισόδιο του Φατσαμπουκ. Μέχρι τότε, καλό βράδυ φατσαμπουκάκια μου. Σε κορε φιφόλα. Κάτσε ρε, πώς είναι Τάκη. Είναι... Λοιπόν, Τάκη, η Λαλά θα σου προσφέρει ένα δώρο και εσύ και ζούμε συγκλονιστικές στιγμές στην Καλαμάτα. Το έχουμε μια εβδομάδα στο Πορπαγάζ. Αλλά... αλλά κρατάει. Τα δέσποτα. Λοιπόν, Λαλά, Φόλας, Τάκης Γεωργακάς, αδερφικός φίλος, ο άνθρωπος που ευθύνεται για να το ντύμαστε εμείς εδώ στην Καλαμάτα. Καλώς ήρθατε στην πόλη μας. Καλώς σας βρήκαμε. Θα πιούμε ένα καφεδάκι λίγο πριν πηδήξουμε από τον Ταΐγετο. Έτσι, πάμε. Πήγαμε. Άρε Τάκη. Δείτε λίγο πώς τρώει προφιτερόλη η ομάδα. Καλά ρε, βλέπεις έτσι αυτές οι... Μας ένα σωστό καφέ. Έτσι περνούμε τις τελευταίες στιγμές εδώ στην Καλαμάτα.
τρώγοντας, πίνοντας, γιορτάζοντας. Να σας στήσουμε και δύο καινούργια μέλη της ομάδας. Είναι ο Τάκης και η Μιλένα. Ναι. Τι κάνετε, παιδιά, πώς πάτε? Καλαμαθιανοί. Το λέτε το σέλιο και το μελές. Το μεγεθυντή. Ωραία. Άξιο το κόμμα που έφαγε. Γέλιο. Μέχρι στιγμής αυτό που μας κάνει εντύπωση με τα παιδιά που δεν μιλάνε τώρα, γιατί θα δείτε μετά θα γίνει, είναι ότι ο καιρός έχει αλλάξει εντελώς εδώ. Καλοκαίρι, λαλά. Καλοκαίρι. Έτσι, η λαλά τι θέλει και πάμε στη Μόσχα. Ο Φόλας λες και την πάμε στον Υπερσιβηρικό. Τι έγινε, τι πουτρα είναι αυτά, ρε. Χαμογέλασε στον κόσμο. Τι φταίει, πληρώνει για να βλέπει αυτά τα πουτρα. Σμάιλ. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο ξενοδοχείο για να ξεφορτώσουμε, γιατί είναι πολλά τα πράγματα. Και ξεκινάμε το διπορικό. Ζώνη, γιατί φοράς, φίλε, το καλοκαίρι? Εγώ στο χωριό μου έτσι ειδικά. And I say to myself,